εκπρόσωποι για να μπαδίσουμε ταχαίως όπως έχουμε υποσχεθεί. Κατά μέγιστον 7 λεπτά, κύριε Βαγγή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητούμε σήμερα ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που έρχεται να ανατρέψει μία δέσμη αρνητικών πρακτικών, οι οποίες, όπως όλοι γνωρίζουμε, οδήγησαν τη χώρα μας σε διαδοχικές καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τον ΟΗΕ. Η Ελλάδα, μέχρι να αναλάβει η παρούσα κυβέρνηση την εξουσία, χαρακτηριζόταν ως κολαστήριο από τους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά το επίπεδο διασφάλισης του δικαιώματος ασύλου. Σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου την άποψη, επιχειρεί μια διοικητική τομή. Δημιουργείται επιτέλους ένα πλέγμα διοικητικής διασφάλισης της συνθήκης της Γενέβης μέσω της δημιουργίας πραγματικών επιτροπών εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και δευτεροβάθμιων επιτροπών προσφυγών. Ταυτόχρονα διασφαλίζονται απολύτως τρεις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η πρόσβαση στην εξατομικευμένη εξέταση, η αρχή της μη επαναπρόθεσης και η αρχή της νομικής συνδρομής. Με το παρόν νομοσχέδιο η διοίκηση θα λειτουργήσει επιτέλους σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο πλαίσιο και οι αποφάσεις για τις αιτήσεις ασύλου θα εξετάζονται ακριβώς όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή σε εύλογο χρόνο. Θα είχε στο σημείο αυτό όμως ενδιαφέρον να θυμηθούμε τι ακριβώς είχαν πράξει οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το 2003 και μετά, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το πλαίσιο της κοινής πολιτικής για το άσυλο. Τι έκανε η Ελλάδα από το 2003 μέχρι το 2015 που ήρθε στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Αξίζει να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Ποιος μπορεί, για παράδειγμα, να ξεχάσει τις ουρές από τα ξημερώματα στην Πέτρου Ράλι? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη βία έξω από την αστυνομική διεύθυνση αλλοδαπών? Για να πάρει ένας αλλοδαπός σειρά, για να εξεταστεί το αίτημά του, έπρεπε να δώσει κυριολεκτικά μάχη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις ασύλου σε εκκρεμότητα επί χρόνια? Όλος ο κόσμος γνώριζε ότι όποιος αλλοδαπός ήθελε να υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα, τιμωρούνταν με τα διοικητικά δεσμά της μη εξέτασης. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις αποφάσεις κόλαφο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τις οποίες όλη η ανθρωπότητα έμαθε ότι η διοικητική κράτηση στην Ελλάδα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις εικόνες ανθρώπων πακτωμένων μέσα στα κλουβιά στην Ορεστιάδα, να κρέμονται από τα κάγκελα κλεισμένοι εκεί μέσα για μήνες? Ποιος μπορεί να ξεχάσει το κολαστήριο της Παγανής στη Μυτιλίνη? Θυμάστε την Παγανή, συνάδελφοι? Το ανατριχιαστικό όμως σε αυτή την υπόθεση δεν ήταν μόνο εικόνες ντροπής. Το χειρότερο ήταν ότι αυτό το διοικητικό μίσος, διότι περί μίσους επρόκειτο, ήταν ορθολογικά προσχεδιασμένο από τις κυβερνήσεις, διότι πίστευαν ότι όσο περισσότερο κόλαση έκαναν τη ζωή των ανθρώπων, τόσο περισσότερο θα τους απέτρεπαν από την κατάθεση αιτημάτων ασύλου. Μήπως κάποιοι ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερα στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχουν τις ίδιες ιδέες? Έχουμε ακούσει μερικές τέτοιες, δυστυχώς, στο δημόσιο διάλογο πρόσφατα. Και σας ρωτώ, κύριοι της αντιπολίτευσης, εσείς που κυβερνήσατε όλα αυτά τα χρόνια, ντρέπεστε γι' αυτό? Ντρέπεστε για τον πόνο που προκαλέσατε για τόσα χρόνια? Ντρέπεστε για το διεθνές όνειδο στο οποίο σύρατε τη χώρα? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συνέβησαν όμως μόνο αυτά, συνέβησαν και μερικά ακόμη. Αξίζει για παράδειγμα να θυμηθούμε ότι το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μια οδηγία για τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την υποδοχή των ετούντων άσυλο στα κράτη-μέλη. Εκεί λοιπόν όλες οι χώρες υποχρεώνονταν να δημιουργήσουν δομές φιλοξενίας και να αξιοποιήσουν για το λόγο αυτό σημαντικά κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Τι έκανε
έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι το 2015. Πολύ απλά κορόιδευαν την Ευρώπη για χρόνια και δεν δημιούργησαν ούτε μία δομή φιλοξενίας. Θυμηθείτε ενδεικτικά και μόνο την τραγελαφική προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης να πετάξει έξω τους πρόσφυγες και να ξεπουλήσει ακόμα και το οικόπεδο του μοναδικού κέντρου φιλοξενίας που υπήρχε στο Λαύριο. Να τα θυμηθούμε όλα αυτά, αξίζει τον κόπο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες, αυτή η ντροπή σταμάτησε. Η εικόνα της χώρας άλλαξε διεθνώς. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στηρίζει πλέον τις προσπάθειές μας και τα κολαστήρια ανήκουν στο δικό σας φρικτό παρελθόν. Ταυτόχρονα υποδεχτήκαμε ένα τεράστιο κύμα προσφύγων, απελπισμένων ανθρώπων, μαζικά εκτοπισμένων από τον πόλεμο, με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπρέπεια, με τη μεγαλύτερη δυνατή αλληλεγγύη, με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ενώ εδώ πάλι κοινοτική νομοθεσία είχε προβλέψει μηχανισμούς για τέτοιες περιστάσεις από το 2001. Όμως οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας επί χρόνια κορόιδευαν τους θεσμούς χωρίς να κάνουν καμία διοικητική προετοιμασία για τέτοιες περιστάσεις. Σήμερα όλα αυτά αλλάζουν. Δημιουργούνται ανοιχτές δομές φιλοξενίας, αλλά και κατάλληλες προαναχωρησιακές δομές, οι οποίες προφανώς και δεν είναι φυλακές. Στις δομές αυτές, οι άνθρωποι που δεν δικαιούνται προστασίας δεν κλείνονται για μήνες σε κλουβιά. Η αναχώρηση, ακόμα και αν δεν μας ικανοποιεί, θα γίνεται πλέον σε ένα πλαίσιο σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η χώρα, λοιπόν, βαδίζει σε έναν άλλο διοικητικό δρόμο σε σχέση με το δικαίωμα ασύλου και η ειλικρινής αυτή προσπάθεια αναγνωρίζεται από τους διεθνείς θεσμούς. Κυρίως όμως αναγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία η οποία άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά της στους πρόσφυγες και έκλεισε ερμητικά την πόρτα σε εσάς που με το διοικητικό όνειδος που προκαλέσατε στιγματίζατε για πάντα τη χώρα. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για το σεβασμό του χρόνου. Μέχρι να έρθει η κυρία Μπακογιάννη στο